φίλων στον Καζέτα TV, την κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια της ξυφασκίας, τη Βάσο Βουγιούκα. Βάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Είναι χαρά μας και τιμή μας. Εγώ ευχαριστώ. Όπως πάντα, εγώ θα πάρω τα πράγματα από την αρχή και θα ξεκινήσω ρωτώντας πώς επέλεξες να ασχοληθείς με ένα άθλημα το οποίο για ένα κοριτσάκι δεν είναι το απόλυτα φυσιολογικό να πει θα πάρω ένα σπαθί και θα αρχίσω να αγωνίζομαι ή να παίζω με ένα σπαθί ή θα πάω για μπαλέτο, θα πάω ρυθμική, θα πάω κολύμφηση. Έτσι είναι. Και εγώ με μπαλέτο ξεκίνησα, αλήθεια είναι, 6 χρονών, αλλά στα 10 ήρθε ένας προπονητής στο σχολείο, μας μίλησε για το άθλημα, είδα τα σπαθιά, είδα τις μάσκες, έκανε και μία επίδειξη στο διάλειμμα ξυφασκίας και μου άρεσε τόσο πολύ που πήγα στη μαμά και της λέω «Μαμά, θα με πας στη ξυφασκία». Μου λέει «Τι είναι αυτό, παιδάκι μου», μου λέει. Πώς αντέδρασε, αλήθεια. Μου λέει «Τι είναι αυτό, δεν το έχω ξανακούσει, γιατί». Μου λέει, του λέω «Πάμε και θα δεις». Και πραγματικά με πήγε. Και από τότε κόλλησα. Κόλλησα εκεί. Έκανα και άλλα αθλήματα πιο μετά, δοκίμασα και βόλεϊ. Αλλά η ξυφασκία ήταν το πάθος μου. Τι ήταν αυτό που σε ιντρίγκαρε να ακολουθήσεις? Η ξυφασκία είναι ένα ατομικό άθλημα, το οποίο χρειάζεται να έχεις έτσι πνευματική οξυδέρκεια, σωματικά προσόντα, να τα συνδυάζεις όλα αυτά μαζί. Και χάνεις γιατί δεν είσαι καλός. Κερδίζεις γιατί έπαιξες καλά, ας πούμε, μόνος σου. Ό,τι κάνεις μόνος σου. Με την αξία σου και είναι κάτι με το οποίο σπαθί σου, με το σπαθί σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Από τότε μέχρι τώρα έχουν προκύψει πάρα πολλές διακρίσεις. Ποια είναι αυτή η οποία ξεχωρίζεις περισσότερο? Η πιο σημαντική διάκριση για μένα ήταν το 2012 που βγήκα πρώτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Λονδίνο, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς. Ήμουν σε πολύ μεγάλη φόρμα εκείνη την περίοδο και γι' αυτό είχα πιστέψει και πολύ μέσα μου ότι θα έφερνα έτσι ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς. Και έρχονται λοιπόν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου, στους οποίους και εσύ έχεις επενδύσει, αλλά και όλοι οι Έλληνες έχουν επενδύσει πάνω, και αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο το βάρος. Και ήσουν άτυχη. Και η ειρωνία είναι ότι ούσα ο οδοντίατρος σε τραυμάτισαν στα δόντια και αναγκαστικά έχασε το τσακ την πρόκλησή σου. Ήταν κάτι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν μου συνέβη, δεν το πίστεψα, αλλά ήταν μια άτυχη στιγμή. Κάναμε και δύο μαζί επίθεση με την Πολωνέζα την αντίπαλο. Με χτύπησε στη μάσκα, η μάσκα πήγε πίσω, μου χτύπησε τη γνάθο, μου σπάσαν τα δύο δόντια. Και δεν μπόρεσα να το ελέγξω αυτό, η αλήθεια είναι. Κέρδισα τον αγώνα που τα έσπασα, αλλά στον επόμενο δεν μπόρεσα να διαχειριστώ. Είχα κλείσει το στόμα μου, κουράστηκα πάρα πολύ γρήγορα, ενώ ήμουν μπροστά στο σκορ. Και η Κορεάτσα μου γύρισε το παιχνίδι, η οποία βγήκε πρώτη στη συνέχεια. Αρνήθηκες πριν από μερικά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μια πολύ σημαντική πρόταση από την Τουρκία, να εκπροσωπήσεις μάλλον την Τουρκία στους αγώνες. Αρνήθηκες παρά τα χρήματα που σου δίναν τότε και δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετώπισες στην Ελλάδα. Αν αυτή η πρόταση σου γινόταν εκ νέου, θα την διαχειριζόσουν το ίδιο? Ναι, το ίδιο. Δεν θα άλλαζα. Εγώ είμαι περήφανη που παίζω για την Ελλάδα. Θέλω να κάνω την οικογένειά μου περήφανη, τους Έλληνες περήφανους και όταν φέρνω μία διάκριση να ακούω τον ελληνικό ύμνο, φυσικά. Πάλι το ίδιο θα έκανα. Παρόλο που τα λεφτά ήταν πάρα πολλά, παρόλο που οι δυσκολίες στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλες. Προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά με ό,τι έχουμε και ό,τι μπορούμε. Πώς λοιπόν διαχειρίζεσαι την κατάσταση στην Ελλάδα και πώς την πολεμάς για να μπορέσεις να πετύχεις το στόχο σου? Προσπαθώ, κάνω προπόνηση, η Ομοσπονδία όπου μπορεί είναι κοντά μου, ο Ολυμπιακός το ίδιο, έχω κάποιες χορηγίες αυτή τη στιγμή, οπότε όλα πάνε καλά, δηλαδή μπορώ και πηγαίνω σε όλα μου τα τουρνουά, ο προπονητής μου είναι στη χώρα. Πόσες ώρες μπορούμε και με λίγα. Τρεις-τέσσερις ώρες την ημέρα. Καθημερινά, Ναι. Η οποία προπόνηση περιλαμβάνει φυσική κατάσταση, περιλαμβάνει διαλογισμό, είναι και ένα ατομικό άθλημα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Περιλαμβάνει πολύ φυσική κατάσταση. Πρέπει να έχουμε πολύ δύναμη στα πόδια, έκρηξη. Πρέπει να είμαστε πνευματικά πολύ έτσι καθαροί, πρέπει να έχουμε πολύ καλή τεχνική, γι' αυτό δουλεύουμε πολύ στο μάθημα, πολύ στις ασκήσεις, βήματα και αγώνες μεταξύ μας, με τους αθλητές. Μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί την προπόνηση δεν λες προπόνηση, τη λες μάθημα.
Τη λέω προπόνηση, αλλά έχω και μάθημα με τον προπονητή. Δηλαδή, εγώ πριν κάνω προπόνηση, κάνω συνήθως μάθημα με τον προπονητή μου. Κάνει μία ώρα μάθημα. Τεχνική. Μαθαίνω τεχνική. Ακόμα δηλαδή. Ακόμα. Τη δουλεύω συνέχεια. Γιατί όσο και να το ξέρεις, όσο και να γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις, αν δεν το δουλεύεις αυτό, δεν σου βγαίνει πάνω στον αγώνα. Βάσο, βλέπω ότι στο προπονητικό κέντρο έχετε και πάρα πολλά νέα παιδιά. Πάρα πολλά. Για τα οποία θα είναι πολύ σημαντικό να σας έχουν δίπλα και να σας βλέπουν. Είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τα παιδιά. Πολύ πράγματι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Νίκησε με το σπαθί σου, όπου πολύ μικρά παιδάκια μπορούν να ξεκινήσουν, να έρθουν εδώ στο χώρο που προπονούμαστε και να έρθουν σε επαφή με το άθλημα, να δουν αν τους αρέσει και στη συνέχεια να ξεκινήσουν και να γραφτούν σε κάποιο σύλλογο. Πες μας λίγο, γιατί είναι ένα άθλημα που δεν το γνωρίζει κανείς. Πόσα είδη σπαθιών υπάρχουν? Ναι, υπάρχουν τρία είδη σπαθιών. Υπάρχει το ξύφος ασκήσεως, το οποίο είναι αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα, όπου βρίσκουμε μόνο με τη μύτη του σπαθιού και βρίσκουμε όπου βλέπετε το ασημένιο, είναι η πόντι. Συνδέεται το σπαθί με αυτό το καλώδιο για να ανάβουν τα χτυπήματα. Το δικό μου, αυτό που κάνω εγώ τώρα, είναι η σπάθη, είναι αυτό. Είναι αυτό που μπορείς να βρεις και με την κόψη του σπαθιού, να κουμπίσεις τον αντίπαλο. Εντάξει, δεν πονάει. Δεν πονάει, ούτε τρυπάει, λυγίζει. Απλά όταν το χτύπημα μπορεί να το φάσουν πολύ μεγάλη δύναμη, μπορεί να σου κάνει κάποια μελανιά. Εντάξει. Δεν θα ήταν και άθλημα, θα λέγαμε ότι πάμε περίπατο. Ναι. Και υπάρχει και το ξύφος μονομαχής. Σε εμάς τα χτυπήματα είναι από τη μέση και πάνω, δηλαδή και χέρια και πρόσωπο, μάσκα και στήθος και πλάτη. Και υπάρχει και το ξύφος μονομαχίας, όπου η πόντι είναι σε όλο το σώμα. Μπορείς να βρεις παντού, αλλά μόνο πάλι με τη μύτη. Εσύ έχεις κάνει και τα τρία και επέλεξες αυτό? Εγώ έχω κάνει αυτό, το ξύφος ασκήσεως, και το 2005 άλλαξα και πήγα στη σπάθη, γιατί έφυγε ο προπονητής που είχα, ήταν Ρουμάνος και έφυγε, οπότε άλλαξα και πήγα σπάθη. Mm-hmm. Ξύφος μονομαχίας δεν έχω κάνει ποτέ, το τρίτο όπλο. Είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους, άλλη τεχνική, άλλα βήματα. Το δικό μου, αυτό που κάνω εγώ τώρα, είναι πάρα πολύ γρήγορο, πολύ εκρηκτικό. Τα άλλα είναι λίγο πιο αργά, είναι πιο τεχνικά ακόμα. Δυστυχώς στον αθλητισμό, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα και το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί είναι στον πρωταθλητισμό, με απαγορευμένες ουσίες, mm-hmm. είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Δυστυχώς mm-hmm. και στην Ελλάδα, αλλά mm-hmm. και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Είναι ένα άθλημα το οποίο μαστίζεται από αυτό το. Όχι, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πολύ καθαρό. Δεν χρειάζονται ουσίες για να διακριθείς στο εξωτερικό, γιατί είναι πολύ τεχνικό άθλημα. Πρέπει να έχεις πολύ καλή τεχνική και μπορεί να κερδίσεις έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατός από σένα, αν έχεις καλύτερη τεχνική. Για ποιο λόγο, πες μου το βασικό λόγο που θα προέτρεπε σε ένα παιδί λοιπόν να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα? Γιατί είναι ένα άθλημα που, όπως είπα, γυμνάζει τα πάντα. Σώμα, νεύμα, ψυχή, τα πάντα. Πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος στους αγώνες και να είσαι ψυχή και σώμα καλά και πνεύμα. Να σκέφτεσαι, να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση. Κάτι που χρειαζόμαστε και εν γέννη στη ζωή μας. Ακριβώς. Ναι. Πρωταθλήτρια Ξεβασκίας, Ολυμπιακή Επιτροπή, πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά? Όλα γίνονται με καλή θέληση, με πρόγραμμα, με προγραμματισμό και με στόχο. Με στόχους. Να βάζεις στόχους και να τους πετυχαίνεις. Αυτό. Πες με ένα περιστατικό τώρα. Είμαι πολύ περίεργη αυτό το ιατρείο που μπορεί να σου έχει συμβεί. Απλά ότι οι ασθενείς φοβούνται πάρα πολύ τους οδοντιάτρους και μπορεί να βλέπεις κάποιες φορές ασθενείς που δεν περιμένεις ότι φοβούνται και να τρέμουν με το που κάθονται στην οδοντιατρική καρέκλα. Φαντάζομαι ότι όταν σε βλέπουν αλλάζουν λίγο η ψυχολογία. Εντάξει. Όχι, φοβούνται ακόμα. Δεν σε βλέπουν με κανένα σπαθί από πάνω. Καλά, το φαντάζεσαι, χαμός. Όχι. Αλλά φοβούνται αρκετά. Εσύ φοβόσουν να μικρή τους οδοντιάτρους? Στην αρχή ναι, αλλά μετά όχι. Μετά όχι, δεν τους φοβόμουν. Είναι άσχημο το να κάθεις στην οδοντιατρική καρέκλα, γιατί ο πόνος είναι μεγάλος, γνωρίζοντας και με το περιστατικό που είχα μετά τους Ολυμπιακούς, αλλά
τι να κάνουμε, όλα αυτά μέσα στη ζωή είναι και μέσα στο πρόγραμμα. Σε έχει αντιμετωπίσει κάποιος διαφορετικά που απομονώνει δηλαδή το γεγονός ότι είσαι η Βάσο Γιούκα στο ιατρείο? Όχι. Απλά εντάξει, πάντα μου δίνουν συγχαρητήρια για αυτό που κάνω και συνεχίζουμε κανονικά σαν... Το σκέφτεσαι δηλαδή να το εξασκήσεις, έτσι? Αργότερα ίσως ναι, τώρα δεν ξέρω, μετά τους Ολυμπιακούς. Όχι ακόμα, τώρα έχουμε δουλειά, Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι. Μετά το 16 νομίζω πως ναι. Πώς συνδέεται η ξυφασκία με τον μπάσκετ? Έχει σχέση με τον Ιαν Βουγιουκά? Ναι, είναι εξάδελφός μου. Και εντάξει, είμαι πολύ περήφανη και πολύ χαρούμενη γιατί είναι ένας πολύ καλός αθλητής και αξιόλογος επίσης. Μπάσκετ έχεις παίξει καθόλου μαζί του? Όχι, δεν έχω παίξει. Τι να παίξω μπάσκετ μαζί του? Βάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να σου πάνε όλα καλά. Και κάθε επιτυχία, ό,τι δεν κατάφερες το 12, ολόψυχα στο εύχομαι να το πετύχεις το 16. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με όλα όσα μεσολαβούν. Πάρα πολύ.